Στέφανε, ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν όπως το θέλατε στο ντέρμπι, σε ένα παιχνίδι που ήσασταν αρκετά καλή, η αλήθεια είναι. Προηγηθήκατε, δεν κρατήσατε για αρκετή ώρα το προβάδισμα. Δεχτήκατε αμέσως την ισοφάριση, ίσως αυτό ήταν το κλειδί. Είναι πολύ πιθανό αυτό να ήταν το κλειδί. Ένα γκολ που δεχτήκαμε άμεσα, κατευθείαν με τον πανηγυρισμό μας, εμείς δεχτήκαμε τον γκολ. Μία στιγμή αδράνειας, μείναμε στο γκολ μας. Αυτό είναι οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά, ειδικά όταν θες να κάνεις προαθλητισμό. Πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος όλο το παιχνίδι. Εμείς δεν ήμασταν, είχαμε αυτή τη στιγμή αδράνειας και δεχτήκαμε τον γκολ. Ήταν η φάση κλειδί για μένα, εννοείται. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, πιέσαμε τον αντίπαλο, του βάλαμε δύσκολα. Από εκεί πέρα, κάποια λάθη και διαιτητικά και δικά μας μας έφεραν στο αποτέλεσμα αυτό. Είδαμε όμως ότι παρόλα αυτά, ακόμα και μετά τον γκολ που δεχτήκατε, είχατε ευκαιρίες, είχατε μια πολύ καλή εικόνα. Τι κρατάτε για το παιχνίδι και τι πρέπει να περιμένουμε συνέχεια? Κρατάμε την προσπάθεια των παιδιών. Τα παιδιά έχουν δώσει το 100% του εαυτού τους. Προσπαθούν για το καλύτερο κάθε αγωνιστική και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα στηρίξουμε. Είμαστε μια ομάδα η οποία στηρίζει τους νέους ποδοσφαιριστές. Είχαμε 2 16χρονους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίστηκαν σήμερα. Προσπαθούμε να χτίσουμε για το μέλλον μια ομάδα έτσι ώστε να ξαναφτάσει εκεί που πρέπει να είναι, μια ομάδα από την ΚΟ. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.